Καλησπέρα και πάλι. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι άλλη μια κίτρινη κάρτα προς την κυβέρνηση από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων. Δεν ανεξάρτητη, μάλλον από την αρχή δημοσίων συμβάσεων. Δύο κίτρινε κάρτε. Μία από την αρχή δημοσίων συμβάσεων και μία δεύτερη από την Κομισιόν. Θα πάρω από την αρχή. Λοιπόν, έχουμε το θέμα που λέγεται απευθείας αναθέσεις. 7 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, 6,5 δις ήταν μέχρι το Φεβρουάριο. Κλειστοί διαγωνισμοί. Κλειστοί διαγωνισμοί χωρίς προφορές. Όχι, προσθέθηκαν κι άλλες, το έχουμε παρουσιάσει. Στη συνέχεια προσθέθηκαν κι άλλες, ήταν το άλλα 750 εκατομμύρια, αλλά οκ, ας μην κουράζουμε τον κόσμο τα νούμερα. 6,5 δισεκατομμύρια μέχρι το Φεβρουάριο. Αφού έγινε, συγγνώμη, μέχρι το Νοέμβριο του 2021. Στη συνέχεια προσθέθηκαν άλλα 750. Πανδημία. Με πρόβαση στην πανδημία. Αποκαλύφθηκε. Όχι για θέματα της πανδημίας. Αποκαλύφθηκε για πολλά θέματα. Δεν ότι από αυτά τα 6,5 δις, 7 δις, το 1,7 αφορούσε την πανδημία. Μάλιστα. Το 1,7% αφορούσε την πανδημία. Όχι το 1,7 δις. Ακριβώς, ναι, το κατάλαβα. Το 1,7% ήταν για την πανδημία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι έχει συμβεί. Η κυβέρνηση αυτό το πράγμα προσπαθεί να το σκεπάσει. Προσπαθεί λοιπόν και δημιουργεί μια νέα ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα είναι αρχή δημοσίων συμβάσεων. Θέλει να διώξει τον νυν πρόεδρο που είναι στην αρχή αυτή, στην αρχή δημοσίων συμβάσεων. Αυτό τον έχει βάλει. Όχι, είναι υπερισμός στην προηγούμενη κυβέρνηση, είναι κουμπάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν έχει σημασία, δεν είναι τα πολιτικά, δεν έχει σχέση με το πολιτικό. Η ουσία είναι ότι προσπαθεί να αλλάξει την αρχή. Ποιος το ανέλαβε αυτό το έργο? Ο κύριος Πικραμένος, σε δικό του νομοσχέδιο. Κάνανε μάλιστα... Υπουργός Επικρατείας. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Λοιπόν, έκαναν μάλιστα και διαγωνισμό, προκήρυξη, για να πάνε, να κατευθούν υποψηφιότητες. Δεν πήγε κανένας. Στη συνέχεια έκαναν έβασαν αύξηση 70% σε αυτούς που πρόκειται να παρουσιαστούν για να μπορέσουν να τους προσελκύσουν. Τι είναι αυτοί, συνάδελφοι του κ. Πικραμένου, συνταξιούχοι δικαστικοί ή συνταξιούχοι καθηγητές νομικής? Και ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω τον πρώτο διαγωνισμό, την πρώτη προκήρυξη, να πάνε να κάνουν δεύτερη. Και η αρχή έχει μείνει εκεί, αστελέχωτη κλπ. Και βγάζει κίτρινες κάρτες. Βγαίνει λοιπόν την Παρασκευή η αρχή, στέλνει μία πανταχούσα σε όλο το ελληνικό κράτος, την κυβέρνηση, τη Βουλή, το Μαξίμου, τα Υπουργεία αποκεντρωμένες σε όλους, μία απανταχούσα κανονική. Λέει ο κύριος Καταπόδης, πρέπει να υπάρξει περιορισμός των απευθείας αναθέσεων. Διότι αυτές δίνονται σε ειδικές συνθήκες και πρέπει να έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και υπό συγκεκριμένους όρους. Λέει ο κύριος Καταπόδης, που παρακολουθεί όλες τις συμβάσεις. Πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν. Και έρχεται σήμερα η Κομισιόν, δια του Επιτρόπου του κυρίου Μπρετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, και βγάζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τι έχει συμβεί? Ο κύριος Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει μια ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις και ο Επίτροπος λέει ότι οι συχνές μεταρρυθμίσεις προκαλούν αστάθεια στο καθεστώς. Και έχει καλέσει την κυβέρνηση και δίνει χρόνο στην κυβέρνηση έως το Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή τώρα, και αμέσως μετά τις διακοπές, προκειμένου να στείλει στην Κομισιόν τα μέτρα που θα πάρει για να κατασταλούν οι απευθείας αναθέσεις και να μπορέσει η Κομισιόν να τα αξιολογήσει. Καρακατακίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ο Μπρετών, είπαμε, ο κύριος. Μπρετών λέγεται. Λέει στην κυβέρνηση ότι αφήστε τώρα τα σάπια ότι θα κάνετε μεταρρύθμιση και θα αλλάξετε την αρχή και θα βάλετε έναν άλλον. Το θέμα είναι ότι σας βγάζει η κανονική αρχή τώρα κίτρινη κάρτα και ακούστε την και κόψτε τα όλα αυτά. Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για 7,5 δισεκατομμύρια, πόσο θα έχουν φτάσει, έτσι. Ο κύριος Μάρτας, με ποιον θα κατέβει υποψήφιος? Α, ο κύριος με το ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, θέλει να κατέβει στην ΑΦΑΦΗΝΑΣ. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 19 ήταν βουλευτής στη Β' Θεσσαλονίκης. Θέλει να κατέβει στην Α' Θεσσαλονίκης. Ναι. Γιατί το λέω, γιατί τον αναφέρουμε τώρα? Γιατί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα παραπολιτικά κτλ. Τα οποία έλεγαν ότι συζητάει να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ. Με το Κινάλ. Το απέρριψε, το έχει απορρίψει ο ίδιος, το απέκρουσε, έκανε και δημόσια δήλωση σε αυτό. Και να ξέρετε ότι θέλει να κατέβει στην Α' Θεσσαλονίκη, αυτός είναι ο στόχος του, και όχι πάλι δεύτερη φορά στη Β' Θεσσαλονίκη.